πολιτική ιδιότητα. Του Τσόγλου Ιωάννης, διπλωματούχος ξαναγός και μέλος του ΔΣ Συνδέσμου Ξαναγών Βορείου Ελλάδος. Πέστε μας δύο λόγια για την απόφασή σας να πραγματοποιήσετε αυτή την συνάντηση σήμερα με τους πολίτες εδώ της Φλόρινας. Είναι εντάσσεται στα πλαίσια των εορτασμών που έχουμε κάθε χρόνο τον Φεβρουάριο οι διπλωματούχοι ξαναγοί. Οι ξαναγοί δηλαδή οι οποίοι είναι καταρτισμένοι από το ελληνικό κράτος και φέρουν την εξουσιοδότηση για να μπορούν να ξαναγούν σε αρχαιολογικούς χώρους αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα τους αλλοδαπούς αλλά και τους εγχώρους τουρίστες. Να εντάξουμε το Μουσείο της Φλόρινας, το αρχαιολογικό, στις εκδηλώσεις που κάνουμε για την Παγκόσμια Μέρα Ξαναγού που είναι 21 Φεβρουαρίου. Φέτος για εμάς, για την Βόρεια Ελλάδα, δεν είναι μία ημέρα τέτοιων δράσεων, αλλά είναι ένας ολόκληρος μήνας, Σαββατοκύριακο κυρίως, που φέτος πιάνουμε ένα μεγάλο γεωγραφικό εύρος από την Φλόρινα μέχρι και την Κομωτινή. Στόχος μας είναι όχι μόνο να μπορέσουμε να αναδείξουμε την δική μας δουλειά ως διπλωματούχοι ξαναγοί, γιατί ο κόσμος αγνοεί αυτό το επάγγελμα ως τέτοιο και τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχει κάποιος για να είναι και να έχει την εξουσιοδότηση να ξαναγεί, αλλά και να φέρουμε κόσμο στα μουσεία. Γιατί τα μουσεία είναι δικό μας μέρος, είναι μέρος της δικής μας ψυχής και όλα τα αντικείμενα αντιπροσωπεύουν ένα μικρό χτυπό της καρδιάς μας. Και φυσικά να μπορέσουμε να τα κάνουμε μέρη τα οποία είναι φιλικά, δεν είναι δηλαδή μακριά από την καθημερινότητά μας. Πολλές φορές τα βλέπουμε να είναι έρημα, δεν έχουν την ίδια επισκεψιμότητα την οποία θα περιμέναμε όπως άλλους χώρους στην καθημερινή μας ζωή. Και αυτές οι δράσεις μας, όπως σας είπα, έχουν αυτόν τον πολύπτυχο χαρακτήρα. Να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον του κόσμου σε αυτό που λέγεται παρελθόν, και το παρελθόν, όπως έχει πει και ο Ρόγκανταλ, είναι η πατρίδα από την οποία προερχόμαστε όλοι. Σήμερα θα κάνουμε στο εξαιρετικό με τις πολύ όμορφες εκθέσεις τις οποίες έχει το Μουσείο της Φλόρινας ξενάγηση που αφορά τις διαφορετικές θεματικές ενότητες. Θα ξεκινήσουμε από την χρονολογική σειρά των πραγμάτων που αφορά τους προϊστορικούς χρόνους. Θα μπορέσουμε μέσα από τις διάφορες επιτύμβες, στήλες, τα ανάγλυφά τους και τις επιγραφές να δούμε κάποιες πτυχές της ιστορίας της περιοχής στο παρελθόν. Το εξαιρετικό ψηφιδωτό από τις κάτω κλινές που υπάρχει σε μια ειδική αίθουσα, εξαιρετικά μουσεολογικά τοποθετημένη, θα μας δώσει επίσης γνώσεις ό,τι αφορά τα ψηφιδωτά και στην περιοχή της Μακεδονίας. Και ο δεύτερος όροφος που επίσης είναι μια εξαιρετική δουλειά και καταδεικνύει με τον πιο περίτρανο τρόπο ότι το Μουσείο της Φλόρινας Αρχαιολογικό είναι εξαιρετικά φτιαγμένο σε ό,τι αφορά τις εκθέσεις του, αν και προσωπική άποψη υποτιμημένο από το ευρύ κοινό, με την απόδοση τόσο των ελληνιστικών χρόνων, των πόλεων, των σημαντικών στην περιοχή, όπως είναι οι Πέτρες, όπως είναι επίσης και ο Άγιος Παντελεήμονας και η ίδια, αν θέλετε, η ελληνιστική εποχή πόλη της Φλόρινας. Μαζί επίσης με τα ευρήματα και τις τοιχογραφίες που φτάνουν στην πιο ψημή αρχαία εποχή, αυτή που θα ονομάσαμε Βυζαντινή. Βλέποντας επίσης και τις περιόδους αναταραχής που έχουμε στο Βυζαντινό κράτος, αυτή τη ζώνη του Βυζαντινού κράτους, στους αιώνες που αφορούν τον 10ο, 11ο, 10ο αιώνα και φυσικά τη Βυζαντινή τέχνη. Θα καλύψουμε δηλαδή ένα, όπως γίνεται συνήθως στα μουσεία μας, με ευρύ χρονολογικό φάσμα από την προϊστορική εποχή μέχρι και τη Βυζαντινή εποχή. Και ελπίζουμε να το απολαύσουν και οι σημερινοί μας επισκέπτες, οι οποίοι είναι ευάρυθμοι. Δεν είναι καθόλου, και είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό το ότι μπόρεσαν αυτοί οι άνθρωποι με τα παιδιά τους σήμερα Σάββατο να έρθουν και να ενισχύσουν αυτή την προσπάθειά μας. Η οποία ελπίζουμε να μπορέσει να βρει και πάρα πολλούς αποδέκτες και συναδέλφους, διπλωμάτους ξαναγούς, πρώτα θα βάλω τους εαυτούς μας σε αυτούς τους αποδέκτες. Και το δεύτερο, το σημαντικότερο, τοπικές αρχές οποιασδήποτε μορφής και ταυτότητας. Στη σημερινή μας ξενάγηση, λέγομαι Κιουρτσόγλου Ιωάννης, είμαι διπλωμάτοχος ξαναγός, είμαι βουλγαρόφωνος και αγγλόφωνος διπλωμάτοχος ξαναγός. Οι διπλωματούχοι ξαναγοί είναι οι άνθρωποι αυτοί που έχουν σχολές ξαναγών για να μπορούμε να εισάγουμε τους την Κρήτη μέχρι τις Πρέσπες και από τη Σαμοθράκη μέχρι την Κέρκυρα. Φυσικά, σε αυτή την εκπαίδευση μας είχαμε και το που πήραμε ως διπλωματούχοι ξαναγοί, την κάνει να είναι και στο ΔΣ.